Ο Γιάννη Παλιούρα θα έρθει εδώ μαζί μα να δούμε τα τελευταία νεότερα και από την το κατάσταση μέτωπο. στο πεδίο. Έτσι, τι γίνεται ακριβώ στο πεδίο. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Καλή σα μέρα. Λοιπόν, έχουμε κάποιε ενδιαφέρουσε εξελίξει οι οποίε αφορούν το Κίεβο και συγκεκριμένα του Ρώσου γύρω από το Κίεβο. Mm -hmm. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα ήταν στην επίθεση. Ξέραμε ότι πλησιάζαν από ανατολικά και από δυτικά την ναι. Ουκρανική πρωτεύουσα. Είχαν τι δυνάμει του να παρατάσσονται από τη μια μεριά βόρειο και δυτικά στο Ερυπίν και νότιο και ανατολικά στο Μπρόβαρη. Ωστόσο, οι εικόνε που βλέπουν πια και τα αναγνωριστικά αλλά και οι δορυφόροι είναι οι Ρώσοι να σκάβουν. Τι σημαίνει αυτό, Οι Ρώσοι αστικά να διατάσσουν τι δυνάμει του εκεί πέρα, τέρμα επιθετική διάταξη, αναλαμβάνουν αμυντική διάταξη και το σκάψιμο σημαίνει ότι φτιάχνουν χαρακόμματα, φτιάχνουν μόνιμε οχυρώσει ή μη μόνιμε, πιο σωστό θα έλεγα, και στρώνουν αρκοπέδια. Το οποίο σημαίνει ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται για μια μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή, μια πολιορκία, αλλά επίση ναι. φοβούνται. Και τι ουκρανικές αντεπιθέσει. Mm. Κοινώ οχυρώνονται αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έναντι των Ουκρανών. Παρά. μέχρι τώρα βλέπαμε του Ουκρανού να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν του. Ε, τον ναι. Ακριβώς. Ακριβώ. Οπότε είναι σαφέ ότι εκεί τουλάχιστον εκ των πραγμάτων έχει βαλτώσει οποιαδήποτε κίνηση. Άρα είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να κάνουν και επίθεση. Για την κατάληψη Μαζική του Μαζική τουλάχιστον, όχι. Τοπικέ επιθέσει σίγουρα θα καταγραφούν Μάλιστα. πάρα πολλέ. Θα δοκιμάζουν σε διάφορα σημεία την αμυντική διάταξη των Ουκρανών, να βρουν αδύναμα σημεία, θα γίνονται και κάποιε ε, μάχε. Αλλά μαζική επίθεση από τι δύο στρατιέ, οι οποίε πλησιάζουν από ανατολικά και δυτικά, τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, δεν θα δεν δούμε. Εξάλλου, είχαμε και μια ουκρανική αντεπίθεση, η οποία έγινε ουσιαστικά σε αυτήν την περιοχή, πίσω από τι γραμμέ των ε, Ρώσων, mm. στο, στην περιοχή του Μακαρίβ. Και εκεί κάποιοι αναλυτέ βλέπουν έναν δρόμο ο οποίο οδηγεί προ βορρά, προ την περιοχή τη Μπροντιάνκα, Αν καταφέρουν οι Ουκρανοί να ανέβουν, δεν είναι εύκολο, uh -huh. γιατί πιο δύσκολη η επίθεση πάντα από την άμυνα, τότε μπορεί και να αποκόψει ουσιαστικά τη βασική οδό εφοδιασμού μια ολόκληρη ρώσικη στρατιά, η οποία είναι απλωμένη στο Ιρπίν, στο Χωστομιλί, περιοχέ που έχουμε τόσο καιρό μάθει πια yeah. να αν λέμε. Υπάρχουν όμω παραπάνω προβλήματα για του ε, Ρώσου. Δηλαδή αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Mm -hmm. Τα προβλήματα όμω ξεκινάνε από αλλού. Το βασικό είναι ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά έχουν ακόμα πάρα πολλά προβλήματα. Ξεμένουν από άνδρες, καύσιμα, οχήματα, από οτιδήποτε. Γενικά έχουν προβλήματα σε όλα τα το υλικό του. Ό,τι χαλάει αυτή τη στιγμή στο πεδίο τη μάχη, πολύ δύσκολα επανέρχεται σε υπηρεσία. Είναι πολύ δύσκολη, έστω και αδύνατη η αντικατάσταση του υλικού εξαιτία των προβλημάτων με τι εφοδιοπομπέ. Δεν μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα τα ανταλλακτικά. Δεν μπορούν να φτάσουν τα κινητά συνεργεία. Γι' αυτό κλείνουν πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα οχήματα. Επίση, υπάρχει στην πηγή. Ξεμένουν από άρματα, όχι με την έννοια ότι η Ρωσία δεν έχει πια άρματα μάχη, έχει τεράστιου αριθμού, αλλά τελειώνει, σταματάει η παραγωγή. Υπάρχουν αναφορέ από ουκρανικέ πηγέ, αλλά και στο διεθνή τύπο, ότι το βασικό εργοστάσιο, το μαδικό εργοστάσιο αρμάτων, γιγάντιο, ναι. το Ουραλζαβόντ, σταμάτησε την παραγωγή. Διότι πάρα πολλά ανταλλακτικά τελικά εισάγονταν από το εξωτερικό. Και οι κυρώσει έχουν Έχω εμποδίσει την παραγωγή. και οι μάλιστα. δια εικόνα, υπάρχει και το εργοστάσιο του Τσελιαμπίνσκ. Εργοστάσιο Τρακτέρ Τσελιαμπίνσκ ονομάζεται. Από... Έχει μείνει το όνομα από το παρελθόν. Και εκεί πέρα προβλήματα. Έχουμε επίση εφοδιασμό, καύσιμα, τρόφιμα, πυρομπαχικά, οτιδήποτε. Δεν φτάνουν εγκαίρω στα σημεία που πρέπει να φτάσουν, γι' αυτό πάρα πολλέ φορέ βλέπουμε. Να ανακόπτεται μια προέλευση χωρί κάποιο προφανή λόγο. Mm -hmm. Βλέπουμε πάρα πολλά σταματημένα οχήματα. Βλέπουμε στρατιώτε να κάνουν λελασίε για να καλύψουν τι <σχ> βασικέ <σχ> του <σχ> ε, <σχ> ανάγκε. <σχ> βλέπουμε αναφορέ και από αχμαλότου. Κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη αυτό. Ότι είχα να μείνει <σχ> είχαμε μείνει από φαγητό, είχαμε λιγμένε τροφέ κλπ. Υπάρχουν μάλιστα αναφορέ χθε το βράδυ από Αμερικανού για κρυοπαγήματα μεταξύ των Ρώσων. Mm. που μα φαίνεται απίστευτο. Ναι. Και όμω, όπω όλα δείχνουν, συνέβη. Μάλιστα. Και τέλο, στην εναλλαγή μονάδων, στέλνουν μονάδε που δεν είναι πρώτη γραμμή, ε, οι οποίε είναι ουσιαστικά υποστήριξη στην πρώτη γραμμή να για να αντικαταστήσουν Αυτό σημαίνει όμω ότι στην πρώτη γραμμή μεταφέρονται γραφιάδε, μάγειρε, οδηγοί. Άνθρωποι ο... που δεν έχουν Δεν είναι μάχημοι. είναι, απο... είναι η είναι... ναι. υποστήριξη μια μάχημη μονάδα. Ενώ επίση τραβάνε μονάδε χαμηλή ετοιμότητα από την Άπο Ανατολή, από την Ρώσικη Άπο Ανατολή, Mm -hmm. Σε Μογγολία, Κίνα και ο Ριστόλην εκεί πέρα. Αν θέλετε, υπάρχουν και κάποιες εικόνες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα στον εφοδιασμό, διότι ο Ρώσικος στρατός άρχισε να δίνει, τουλάχιστον στι που υποστηρίζει, ναι. υλικά τα οποία είναι πήκοστα και περασμένα. Εδώ είναι εικόνες, πάμε ναι. λίγο να τις δούμε. Γρήγορα, γρήγορα. Αυτή είναι μια καραμπίνα αμοσίν, ναι. έτσι ονομάζεται μπήκε σε υπηρεσία το 1870 στον Τζαρικό στρατό, Μάλιστα. έμεινε στο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εδώ βλέπουμε τη Διόπτρα κοντινό. 1941 κατασκευή, βλέπουμε τον Σπροδρέπανο. Ο αριθμό από κάτω δείχνει ότι κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Λένιγκραντ το 1941, όταν πολιορκεί το εργοστάσιο. Και τώρα είναι στα χέρια Ρώσων στρατιωτών. Πού είναι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, γεια Να σε καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.